Κύριε Λαγέ, τι ακριβώς έγινε το βράδυ του Σαββάτου και αν για εσάς είναι ένα συνηθισμένο γεγονός ο εντοπισμός και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων. Για μας είναι συνηθισμένο το γεγονός και ο εντοπισμός και η βεβαίωση αυτών των παραβάσεων. Ειδικά την περίοδο τη θερινή, όπου παρατηρείται έξαρση του φαινομένου, οι έλεγχοι εντείνονται και οι παραβάσεις αυξάνονται. Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε? Είχαμε κάτι ιδιαίτερο το προηγούμενο Σάββατο ή υπήρξαν περισσότερες οχλήσεις από την πλευρά των περιοίκων? Όχι, όχι. Εμείς είχαμε προγραμματίσει αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνουμε ελέγχους με το ηχόμετρο. Και αυτό το λόγο είχαμε βγάλει ένα συνεργείο το Σάββατο βράδυ, το οποίο συνεργείο έκανε ελέγχους στην παραλία και στον Καρφά, σε καταστήματα της παραλίας και του Καρφά. Από τους έλεγχους με το ηχόμετρο δεν προέκυψε παράβαση βαθμού πλημελήματος, διότι πρέπει να ξέρετε ότι το πλημέλημα για να σχηματιστεί δικογραφία, να γίνει αυτόφορο, να συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, να κρατηθεί και να πάει την επόμενη μέρα στο εισαγγελέα, θέλει να είναι ο ήχος πάνω από κάποια δεσιμπέλ, τα οποία βεβαιώνονται μόνο με το ηχόμετρο, όχι με το αυτί. Δεν είχαμε τέτοιες παραβάσεις. Είχαμε κάποιες άλλες παραβάσεις, 4 στο σύνολο, που αφορούν καταστήματα. Ποιας μορφής ήταν αυτές? 2 ήταν για κάποια κομμάτια δεν είχαν άδεια λειτουργίας και άλλες 2 ήταν για παραβίωση του ωραρίου της μουσικής. Συγγνώμη, του ωραρίου, δεν είχαν άδεια μουσικής. Αυτές οι παραβάσεις, η άδεια μουσικής είναι πτεσματική παράβαση, υποβάλλεται μήνυση, δεν συλλαμβάνει το ιδιοκτήτης. Εν πάση περιπτώσει, το Σάββατο ήταν η παρουσία της αστυνομίας για το συγκεκριμένο θέμα, οργανωμένη από πριν με συνεργείο για αυτή μόνο τη δουλειά. Και αυτό μπαίνει στα πλαίσια μιας γενικότερης δραστηριότητας που θα υπάρχει φέτος το καλοκαίρι για τον περιορισμό της συχορύπανσης, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Θα δούμε την αστυνομία και σε άλλες περιοχές που ως γνωστόν είναι προβληματικές σε σχέση με την ηχορύπανση, παραδείγματος χάρη Καρφάς? Σημαίνει ότι θα κλείσουν και καταστήματα? Σε ποιο βαθμό εξαρτάται από εσάς το να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που όντως ενοχλεί αρκετούς περιοίκους περιοχών τέτοιων? Κοιτάξτε, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και είναι και πρώτη δύο καθένας, έτσι. Δηλαδή το νόμο τι λέει. Λέει λοιπόν η νομοθεσία ότι οι παραβάσεις που βεβαιώνονται κυρίως από την αστυνομία, όταν συμπληρώσουν 3 στον αριθμό, ανεξαρτήτου χρόνου, δηλαδή μπορεί σήμερα να γίνει μια παράβαση, αύριο και μεθαύριο. Στην τρίτη παράβαση, αυτές οι παραβάσεις αποστέλλονται στον εισαγγελέα για την ποινική δίωξη και κοινοποιούνται στους Δήμους για τη λήψη των διοικητικών μέτρων. Τα διοικητικά μέτρα είναι σφράγιση του καταστήματος από 10 μέρες έως 60. Από εκεί και μετά είναι θέμα του Δήμου και του Δημάρχου της περιοχής να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Το διοικητικό κομμάτι του, που σου λέει σφραγίζει το κατάστημα. Πιστεύω ότι αν αρχίσουν να σφραγίζουν καταστήματα και μάλιστα τις περιόδους που υπάρχει κίνηση, υπάρχει δουλειά, θα το σκεφτούν πάρα πολλοί καταστηματάρχες να συνεχίσουν την ίδια τακτική. Να σας πω κάτι όμως που ακούγεται και αφορά το χώρο σας, ότι μπορεί να υπάρξει έτσι μια κίνηση από την πλευρά του καταστηματάρχη που η οποία να συντελέσει στο να έχουμε πιο ήπιους ελέγχους. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Έχει αποπειραθεί κάποιος καταστηματάρχης να σας χρηματίσει? Έχουμε τέτοια φαινόμενα? Στα τόσα χρόνια που είμαι εγώ εδώ, τέτοια φαινόμενα στοιχείο δεν έχουμε. Αν κάποιος ξέρει κάτι, να το καταγγείλει όμως. Διότι εγώ δεν. Ούτε έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, ούτε έχει γίνει κάτι προς εμάς, ούτε και ξέρω κάτι. Από τον καταγγέλλοντα. Αν ο καταγγέλλοντας προσπαθεί μέσω των εφημερίδων να επηρεάσει την κοινή γνώμη, είναι άλλο τότε το πρόβλημα και κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω, έτσι πιστεύουμε εμείς. Αν προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Δεν δίνει λύση με αυτό το θέμα. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Και νομίζω ότι ο νόμος εφαρμόζεται. Η αστυνομία, τουλάχιστον από ό,τι εγώ βλέπω, και ελέγχει και ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Και το ίδιο κάνουν και οι δικαστές. Λοιπόν, αν έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να καλέσει είτε στο Δήμαρχο, είτε στο Σύλλογο μας, είτε στο Σωματείο, είτε στην αστυνομία, να πει επώνυμα ποιο μαγαζί τον ενοχλεί και από εκεί πέρα να βρούμε μια λύση. Όσον αφορά τις καφετέριες, δεν είναι απλά καφετέριες, είναι καφέ μπαρ. Όλα τα καταστήματα έχουν άδεια λειτουργίας καφέ μπαρ και η άδεια λειτουργίας είναι μέχρι τις 3 το βράδυ. Ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για τις άδειες μουσικής και που η αστυνομία ελέγχει κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται, είναι υπεύθυνη για τα επόμενα που αναφέρεστε. Δεν υπάρχει και δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Το πρόβλημα ξαφνικά εμφανίστηκε φέτος και αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να πάμε σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας σας με καταγγελίες συγκεκριμένων δικηγόρων
που πίσω από εκεί κρυβόταν κάποια μαγαζιά ή κάποιο μαγαζί. Μιλάμε δηλαδή για έναν εντός εισαγωγικών πόλεμο μαγαζιών που μπορεί να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και θεωρείται ότι ένας άνθρωπος που καταγγέλει, ένας άνθρωπος που έχει οικία εδώ, μπορεί να είναι όργανο εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, κάποιων αντιπάλων σας. Από τη στιγμή που οι καταγγελίες δεν είναι επώνυμες, έτσι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία στα μαγαζιά της παραλίας και να δημιουργήσει πρόβλημα. Επώνυμες εννοείται όσον αφορά τον καταγγέλλοντα ή το κατάστημα. Το καταγγέλλοντα, το καταγγέλλοντα. Πρέπει έχουμε να είναι επώνυμη, έχουμε επώνυμη καταγγελία. Υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Ναι. Ποτέ η αστυνομία δεν βρέθηκε στο σημείο να μας δώσει τα στοιχεία. Έτσι δεν ξέρω αν το κάνει για να μην δημιουργήσει ρήξη στην τοπική κοινωνία. Αλλά δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε έρμεα τον οποιοδήποτε.